Instagramers, εδώ Instagramers, πιτσιρικάνες μαζεύονται εδώ πέρα, βγάζουν τα έτσι τους. Πολύ πράγμα ρε φίλε. Hello everyone! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. So guys, I'm with my friend Daniel. My name is George. This is North Bike Life. We are a YouTube channel from Greece and today is the last day of the season cars in Germany. We are inside of the Munich Motor World and many special cars today. Many special cars and bikes, they have played just for October. Καθαρό M3. Yeah. With the red number plates or something. Uh-huh. Yeah. They go everywhere. I think the most car goes inside the garage. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω τώρα πώς λειτουργούν εδώ πέρα οι πινακίδες τους και τι ακριβώς κάνουνε. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα, όπως βλέπετε, παράδειγμα, λέει αυτός το οδηγάει από το 5ο μέχρι το 10ο. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα και έρχονται όλοι να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους, θα καταθέσουν πινακίδες ή μάλλον όχι, μένουν έτσι απλά. Πάρε εδώ αυτοκίνητα ρε φίλε. Πολύ special όχημα. Cool. Wow. Picture. Ah, και εδώ πέρα πάρε τώρα, R33. Skyline Porsche, ξέρω εγώ το ένα το άλλο. Αλλά εγώ είναι εδώ. Πάρε εδώ έρωτας ρε φίλε. Είναι δυνατόν? Τι αμαξάρα είναι αυτή ρε φίλε. Και πόσο πένα τα έχουν ρε φίλε. Πω. Εξατάχεται. Πρώτη φορά το βλέπω έτσι τόσο κοντά. Αλήθεια σας λέω. Πω φωτιά το αμάξι. Φοβερό. Japan Monsters. Πάρε εδώ το διάρρη ρε φίλε. Πω. Και τρέχουν φυσικά. It's Supra. Φοβερό. Πάρε εδώ Opel. Okay. Εννοείται πως πάρα πολλά αυτοκίνητα, ας πούμε, δεν τα ξέρουμε. Τα βλέπω πρώτη φορά κι εγώ. Ωραίο το Supra. Και αυτός από το 3ο μέχρι το 10ο. Ο κύριος. Πανέμορφο. Σεβρολετάρα. Πόσο πένα τα έχουνε. Αλήθεια. Λοιπόν, θα σας δείξω. Αυτό το ITA που έχουνε στα ιστορικά αυτοκίνητα είναι το History. Τι γίνεται με αυτό όμως? Ένα παλιό όχημα για να περάσει κταίο και να πάρει την ιστορική πινακίδα πρέπει μέχρι και το ραδιόφωνο του να είναι κλασικό, να μην έχει τίποτα πάνω. Και αν θες να το κάνεις αγωνιστικό πρέπει να βρεις race parts της εποχής του. Δυνατή πληροφορία αυτή. Και μετά εννοείται θα πούμε και μέσα. Ήτα, ωραίο αυτό, τα αγαπάω. Oh, really? Yeah. You know this car? Yeah. From the XXX? Yeah. With Vin Diesel? Yeah. He have rockets here inside. Ripple X. Yeah! Come on. Φοβερό. Μαλάκα, πόσο μεγάλο είναι. Τι πας. Okay, let's make a step. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 5 μέτρα max είναι ρε μαλάκα. Έλα να σου γαμίσω.
Turbo GT. Φοβερό. Φίλες και φίλοι, νιώθω υπερβολικά τυχερός που βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα. Είναι απίστευτα όλα όσα βλέπω εδώ πέρα σήμερα και το πόσο περιποιημένα και όμορφα τα έχουν τα οχήματα, δηλαδή... Wow. Το Jaguar το συγκεκριμένο, παιδιά, είναι V12 και ο Γιάννης, αδερφός του Νίκα, έχει φτιάξει ένα τέτοιο ενός γιατρού γιατί δεν έπαιρνε μπρος, νομίζω. Και είναι το πρώτο injection αυτοκίνητο που είχε βγει. Με κεντροφόρο. Γαμάτο. Αυτό το αυτοκίνητο το λατρεύω. Αυτόματο κιόλας. Στράτος. Ή όχι. Παιδιά, ξέρετε, και εγώ λίγο άσχετος είμαι. Άσχετος από τόσο παλιά αυτοκίνητα, δεν τα έχω ξαναδεί. Όχι, δεν είναι Στράτος. Τι αμάξι είναι αυτό, ρε φίλε. Wow. Απίστευτο, πάρε εδώ Ζάντα. Wow. Πολύ πράγμα έχει. Ακόμα δεν έχω γυρίσει τίποτα, έτσι είμαι στο πρώτο πάρκινγκ. Στην ουσία τι γίνεται, θα αποσυρθούν από τη Γερμανία χιλιάδες αυτοκίνητα και έχει event μαζόξης και καγκουριλίκια σήμερα σε όλη τη Γερμανία, βόρεια και νότια. Θα γίνεται χαμός σήμερα στη Γερμανία με τα supercars, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και αυτά. Πραγματικά, τι αμαξάρα είναι αυτή, ρε φίλε. Wow. Αλήθεια τώρα, δείτε εδώ λεπτομέρειες, ρε φίλε. Σοβαρά τώρα. Είχε τέτοια τεχνολογία τότε, ρε φίλε. Ωρε μαλάκα. Το χαίρομαι κι εγώ, έτσι, το απολαμβάνω. Παιδιά, όπως κι εσείς. Εννοείται. Yes. Δεν θα μπορούσε να λείψει. Μαλόχ! Και τώρα... Πολωνέζικο Fiat 126. Όχι ρε φίλε. Πολωνέζικο Fiat. Cool. Σε λίγο θα μπούμε και εμείς μέσα, εννοείται. Για να δούμε. Wow, from dead end. Yeah. Απίστευτα. Νιώθω δέος. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε τώρα εδώ πέρα. Τα αυτοκίνητα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια γύρα από μέσα. Έτσι, να το ρε φίλε το Hellcat. Λοιπόν, απέναντι. Really? Wait. Απέναντι υπάρχει το CLK. Ή μάλλον όχι, το C είναι. Που έτρεχε στο Dead M. Δείτε πως είναι, ρε φίλε. Σκέψω ότι είναι μέχρι τη μέση μου ο ουρανός του. Πολύ πίτα κάτω. Το αμάξι. Κοιτάξτε τι υπάρχει πίσω μου. Μια βιτρίνα και όλο αυτό. That is electric. It's come like this and like this. Yeah, yeah. Ooh, Evo. Come on. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Evo, παιδιά, αυτό το αυτοκίνητο δεν έβλεπε ούτε M3 ούτε τίποτα στην εποχή του. Πολλοί στην Ελλάδα προσπάθησαν να φτιάξουν παρόμοια, αλλά δεν τα κατάφερε κανείς. Πρώτη φορά βλέπω γνήσιο,
μπροστά μου. Ανέξα Θεός, τι εργαλείο είναι αυτό. Οκ. Cool. Which car? This Mercedes. Και εννοείται είναι μέχρι πάνω τα αυτοκίνητα. Δεν μπορώ να φτάσω, έπρεπε να βγάλω το drone εδώ πέρα. Είναι μέχρι πάνω. I forget my drone. Αυτό ποιο είναι? Benetton, Ford. Τι αυτοκίνητα έχουν φέρει εδώ, αλήθεια. Okay. Εδώ μπορείς να το επισκεφτείς και σε καθημερινή βάση. You can come here daily too. Yes. It's open. This are garage. Yeah. Εδώ μπορείς να αποθηκεύσεις το αυτοκίνητό σου, ρε παιδί μου, να είναι εδώ. Να κάθεται εδώ, μπορείς. Okay. Look this beauty. Yeah, really. Wow. Oh, και αυτό είναι παλιό BMW. Ο τύπος που είχε την ιδέα να κάνει αυτόν τον χώρο το είχε απλά έτσι, ούτε καν φανταζόταν ο ίδιος τι μπορεί να συμβεί εδώ πέρα. What is this? The kid wants to play. Okay. Όλα μπράμπους, we must go there, please. Yeah. We go everywhere. Who knows this car? Who knows this car? You know how much cost just in Gran Turismo this car? Yeah. Really, δεν το πιστεύω ρε μαλάκα. Είμαι δίπλα στο τέλος. What the fuck, έχει Bugatti μέσα, οκ. George, σταμάτα να κάνεις αρτσομπάνος. Οκ, let's go inside. Μπράβους! Πάμε να δούμε τα μπράβους στα τέρατα τώρα, ρε φίλε. Το ξέρετε τον μπράβους το 800. Λοιπόν, να το 800 άλογα. Τετράλιτρος κινητήρας, τιμή 252.000. Και τι σας έλεγα ρε μαλάκες, μόνο κατέμ. Πάμε να δούμε πόσο κάνει αυτό το κατέμ. 230.000. Συγγενάμε μην έβερνα κατέμ με 230.000, είστε τρελοί. Αλλά αυτό το αυτοκίνητο τρέχει και στο 24ωρο της Γερμανίας. Αλλά σκλάβ. Γεια, τάνκε. Και το παλιό μοντέλο, this is the old one. Yes. 200. Α, νέτο. Οκ. 202.000 με φόρους. Όπα, ξέρω. And here it's Maserati. Oh my god. Λοιπόν, μπράβο σε 800 παιδιά, αυτό το αυτοκίνητο εγώ το λατρεύω. Αυτό το αυτοκίνητο είναι άρρωστο. Εντάξει, αυτό είναι για τις γκόμενες. Αρκετά υπερυψωμένο. Δεν τρελαίνω να σας πω την αλήθεια. Καναδέζα είναι ό,τι και να το κάνεις. Λοιπόν, M-Performance, τιμή 225.000. 290.000 M5 CS μαλάκες. Ρουκέτε είναι το αυτοκίνητο, το οποίο έχει 789 άλογα. Okay. Μαλάκα, δείτε την κατεμάρα από πίσω πως είναι. Τι είναι αυτός ο δαίμονας ρε μαλάκα, παιδιά. Είναι, δεν ξέρω πως φαίνεται στο βίντεο από κοντά. Είναι άρρωστο, είναι τελείως διαστημικό. Expo. Okay. Τι άλλο, τι άλλο. Section cylinder. Good. Όλο κάρμπον. Δείτε μέσα τις μάνατε να μην ανοίξω το γάμο στο μάμου. Κεραμικ. Κεραμικ brake discs. First electro car. It's this charging. One? This one? It's charging. Really? No, no. Just kidding. I must cut this. Wow, wait.
Ντάνιελ με κοροϊδεύει. Ναι, ναι, αλήθεια είναι. 895.000 ευρώ, φίλε. Και γιατί. Α, it's Maybach. Yes. Come on, μαλάκες, Maybach είναι ρε φίλε. V12 διπλοτούρμπινο, Maybach. Και λέω γιατί ρε φίλε τόσα λεφτά, είναι δυνατόν. Εντάξει. Wow. Okay. Ποιος είναι αυτός? Which car is that? Cobra, όταν. Yeah, I think so. It's... Yeah, Cobra! Okay, let's see the... Enjoy the... We see that yeah. all day. Yeah. Porsche. Παιδιά, oh! Don't touch. Don't touch, please. Yeah. Rolls Royce. Really? 890.000, παρακαλώ. Η τιμή. Oh, come on. RS6S. Which is different? Tell us the price. What? Δεν έχει τιμή. Sold. Really? Who's the last year's S? Okay. Sold. Yeah, maybe. Oh my god. Παιδιά, τι είναι αυτό? Ξέρετε, στην Ελλάδα το jet ski δεν είναι ζηλευτερό. Πολλοί έχουν jet ski στην Ελλάδα. Ωραίο όμως, πρώτη φορά βλέπω κάτι αντίστοιχο. Και το 6,3 το GT. Okay. Πόσο όμορφο κορίτσι εσύ ρε φίλε, GT2 RS. Παιδιά, είναι άρρωστο το αμάξι. Είναι απλά πανέμορφο. Ladies, stay alone. Τι το πρόσεξα, έχει εξατμίσει αυτή η... Μόνο κατέμ. Και είναι σε φάση που περνάνε τα οχήματα ένα-ένα από εδώ. Εδώ ο κόσμος τα φωτογραφίζει, ξέρω εγώ. Εδώ η καντινούλα και εντάξει. Wow. Θα πω μετά εκεί. Πολύ McLaren. McLaren. What the fuck? Really? Jaguar. Πολύ McLaren. Τι έχετε κάνει εδώ πέρα. Okay, McLaren, Lamborghini, Ferrari. Δυνατό, αυτό είναι αγωνιστικό. Ιδιώτης το τρέχει κιόλας. Why so much McLaren? Είναι συνεργείο McLaren, φίλε. Πάρε εδώ. Okay. Υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα που τα έχω δει μόνο σε παιχνίδια, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό το αυτοκίνητο εδώ πέρα δεν περίμενα ποτέ ότι θα το δω από κοντά. Απίστευτο. Θα κάτσουμε φυσικά να απολαύσουμε και την βαβαρική τους μπύρα. Ο Ντάνιελ έχει μάθει ελληνικά. You understand all Greeks? Yeah. Καναδέζα, σας το έλεγα. Λάντσια. Αμπάς.
καταστήματα εδώ μέσα, έτσι. Πάρα πολλά. Wow. Έλα ρε το παλιό το Challenger. Γαμάει φίλε, πολύ ωραία αυτοκίνητα. Έχει κάνει και μαγιά καινούργια. Magnum. Πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Θα το βλέπεις από κοντά, αλήθεια. Oop. This is motorcycle engine. Yeah. Concept car. Yeah, which motorcycle Hayabusa. Is that? Turbo. Yeah, yeah. Hmm? Hayabusa, Gen Enna. Yeah. You can buy it. I can fix it. I'm a welder. I can fix it, yeah. Whoa! Hey, Paul Walker. Μέσα στο Μόναχο δεν θα είχαν BMW. 525. Η τιμή του... Α, όχι. Η τιμή του 24.000. Σαν καινούριο. Και αυτό τι είναι? What the fuck? Harley Davidson engine. Morgan. Τι αμάξι είναι αυτά ρε μαλάκες. Δες δηλαδή τι γυρνούσαν κάποτε οι άνθρωποι, ε. Όταν π.χ. εμείς είχαμε πολέμους. Cool. Porsche GT. Oh. 1,200,000. Okay. Μαλάκα, πόσα μέτρα είναι, 168.000 ρε φίλε. Buick. Πούκι, where are you? Yeah. What the fuck? Το παλιό το Corvette. Τι είναι αυτό ρε φίλε. Really? Αυτό το αυτοκίνητο δεν το έχω δει ποτέ και πουθενά. Μάλλα γιατί να έρθω. Πινακίνα, ένα. Ένα. Ούτε σε παιχνίδια δεν το έχουμε δει αυτό, αμάξι. Αυτό το αυτοκίνητο είναι όλο αλουμινίου, έχουν φτιαχτεί μόνο 6 κομμάτια σε ολόκληρη τη Γερμανία με σασί από Mercedes, όπως μας είπε εδώ ο κύριος, και η τιμή του είναι εξωφρενική, 2 εκατομμύρια κάπου τόσο. Go DeLorean, βλέπω και αυτό πρώτη φορά. Πολύ όμορφο αυτοκίνητο, δεν γνωρίζω αυτό τι αμάξι είναι. Α, Alpina, Renault. Τι λες ρε φίλε. Φοβερό. Φοβερό. Μοντέρ πίσω. Τι είναι? V8. Όχι, V6. Το μοντέρ είναι V6. Πολύ ωραίο αυτό το κινητό. Πώς είναι ένα DeLorean από μέσα? Δεν μ' άρεσε ποτέ αυτό το κινητό. Δεν ξέρω γιατί έγινε τόσο διάσημο. Εντάξει. Ήταν μηχανή του χρόνου σε μια ταινία, ναι. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Look, it's not Nismo. It's a custom. Oh no, it's Nismo. Original Japan car. Okay. CL, classic German car. I love this. Φιατάς. Καλιφόρνια. Why not? Why not? We must make a rebuild and we come. Motor World Munich. Αυτό είναι το Motor World. Δυνατό, έχει έρθει και πολύ μηχανάκι. Εμείς ήρθαμε με αμάξι φυσικά. Αυτό είναι το γκρουπάκι από το Μόναχο. Πολύ δυνατό.
Αρκετοί είναι βέβαια, εντάξει, οκ. Τελευταία μέρα οδηγάνε τα παιδάκια αυτά από μηχανάκι. Θα ξαναοδηγήσουν Απρίλιο. Και μπορείς να θες με το αυτοκίνητό σου, να μπεις από μέσα, να κάνεις τη χείρα, σταματάνε εκεί, βγαίνουν φωτογραφίες με τα μάξι σου, αυτά. Δεν ρωτάς με τον golf που πάει, αλλά όλα καλά. Πάμε να δούμε λίγο το Z1. Κυκλοφορεί κανονικά το αυτοκίνητο. Daily. Με μοτέρ πίσω. Okay. Yeah, you're right. Τι φάση. Πόσα Porsche έχει εδώ πέρα. Wow. Yeah. Πολύ ωραίο όχημα, ρε φίλε. Το παλιό το εξάρι, 635 CSI. Απίστευτο. Parklets. Ο Φελμάτα. It's not Φελμάτα, it's Κατέν. Oh fuck, it's Κατέν, sorry. Cool. It's Κατέν, Μάντα, it's Κατέν. Έχει εδώ το GT3 RS και το Aventador και λέγεται Κατετάρα. Καλή. Και εννοείται μπορείς να κατέβεις εδώ πέρα κάτω, έχουν παρκάρει παρεάκια. Έχουν παρκάρει τα αμάξια τους εδώ. Why I don't come here with my fuck? Ελατανίσμο εδώ πέρα. Ωραία, 2000. Wow. Ακόμα δεν είχα δει στη Γερμανία 2000. Lotus Esprit. Yeah. V8. It's a very fast car. Yeah. Oh. New one at your cars. Άλλο ένα Aventador στο βάθος. Okay. Daily supercar. Cool. Wait. What is this? Rolls-Royce or? Near to our home. Yeah? Yeah. Rainer comes from there. Okay. Πάρε εδώ λιμουζίνα. Πασίνιτσι. Α, όχι ρε, τι Rolls Royce, Jaguar είναι. It's a Jaguar. Yeah, it's a Jaguar. Okay. Wow. Μαλάκα, ξέχασα πώς λέγεται αυτό το φεραρικό. 3, όχι. Και πρέπει να έχει... η τάσα, man, ωραίο. Ψιλοάσχημα έτσι, καραβάν. Fuck. No. Really. Τι Alfa Romeo είναι, παιδιά, μπορεί να μου πει κάποιος. Δεν έχω ιδέα. Σας είπα, έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα εδώ πέρα, τα οποία, ας πούμε, τα βλέπω πρώτη φορά. Δεν τα έχω ξαναδεί. Τι είναι αυτά. Morgan. Και αυτό το παλιό αυτοκίνητο το έχω δει μόνο στον Gran Turismo.
Ωραίο. Για να δούμε πώς είναι μέσα. Ρενό. Πού πάει, ναι. Γεια. Αλπίνη, Ρενό. Για να δούμε. Και τώρα μπαίνουν τα μηχανάκια. Μετρήσω πόσες κοπέλες μπήκαν. Τρεις. Τέσσερις. Πέντε. Έξι. Και εντάξει ρε φίλε. Τζούλια φίλε. Κι άλλο. GTA, πώς τα λένε, GTA. Αν είναι δυνατόν. Πόσο καύλα αυτοκίνητο. Οι ιδιοκτήτες παρκέρουν τα αυτοκίνητά τους εδώ πέρα, όπως σας είπα. What? Έχει και τσιγκουετσέντο πάνω. Και έλεγα πώς θα τα δούμε. Τώρα αναγκαλίσαμε τις σκάλες. Μάνα και στη φάση! Σοβαρά! Πω, εντάξει, δεν βλέπω κανένα γερμανικό στην κατηγορία του. Απλά είναι το αγαπημένο μου. Όχι ρε φίλε. Λοιπόν, κράνη οδηγών, γνήσια εννοείται, δικά τους είναι. Σουμάχερ. Δεν το ξέρω το κύριο. Μίγκελ Μάνσερ, δεν το ξέρω. Σουμάχερ, κι άλλο, 2005. Τζέιμς Χαντ. Άρτον Σένα. Πίτερσον. Πραγματικά, τι φάση. Οπ, Νίκο Ρόσμπεργκ. Οκ, Ντέμον Χιλ. Νίκη Λάουντα. Μίκα Χάκινεν. Για τους μερσεντικούς. Άρτον Σένα, άλλο ένα. Και Αλόνσο. Οκ. Και εδώ είμαι ακριβώς στο κέντρο. Αρρώστια. Και δείτε εδώ εργαλείο τώρα. Αγωνιστικιά.
αγωνιστική SLR McLaren 722. Αυτό δεν ξέρω πώς βρέθηκε εδώ. How they bring this here. Παιδιά, είναι μπράβους το εργαλείο. Απίστευτο. Μαλάκες, τι είναι αυτό και είναι τόσο φαρδί. Τι να μάξει είναι αυτό, είναι... Τι είναι αυτό, δεν μπορώ να κάνω παραπάνω zoom. Εντάξει. Τι γίνεται εδώ. 67, όλο Eleanor style. Wow. 4GT. Τυχαίνει να το ξέρουμε με τον Gran Turismo. Παλιό Porsche. Αγώνων 24 ώρων. Φίλες και φίλοι, πολύ μεγάλο επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε, γύρισα τα πάντα σχεδόν. Να δείτε αυτοκίνητα special, όμορφα, παλιά, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν ξέρω όμως, από την σημερινή την ημέρα, ας πούμε, νομίζω από όλα αυτά τα τέρατα που είδα, θα μου μείνει το 4, σίγουρα. Θα μου μείνει το Evo της Mercedes που το είχαν μέσα στη βιτρίνα, Θα μου μείνει... Καλά, ίσως δω και εγώ το edit μετά και... Α, το KTM, το X-Bow, το μεγάλο που τρέχει. Απίστευτο, πρώτη φορά το βλέπω από κοντά. Τι αμάξι ρε φίλε. Και πείτε μου στα σχόλια, εσάς ποιος σας άρεσε και ποιο ήταν για εσάς το special αμάξι. Φιλιά πολλά, North Bike Life Contest. Τσάω, θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο. Φιλιά πολλά.